Έγραψε και κείμενο ο Παναγιώτης Γρηγόπουλος σε site της Πάντας και απαντά στο επεισόδιο που έγινε στην Ένωση Συντακτών. Βέβαια στο κείμενο δεν λέει ότι το γράφει ο ίδιος, αλλά το site. Όμως το site για πρώτη φορά επισημαίνει στο τέλος ότι οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου άρθρου. Προφανώς για να διαχωρίσει τη θέση του ο ιδιοκτήτης του site από το κείμενο του Παναγιώτη Γρηγόπουλου. Στο κείμενο ο Γρηγόπουλος λέει μάλιστα πως ρωτήθηκε από το site, αλλά δεν ήθελε να κάνει κανένα σχόλιο. Όμως τελικά κάνει. Ουσιαστικά γράφει για τον εαυτό του ο ίδιος, αλλά λέει πως το γράφει άλλος. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια όμως. Άπαντες γνωρίζουν πως γράφει ο Παναγιώτης Γρηγόπουλος. Αρχικά περιγράφει την επίθεση που έγινε σε βάρος του και την οποία χαρακτηρίζει απρόκλητη, με ύβρις και προπυλακισμούς. Και στη συνέχεια ο ίδιος ο Γρηγόπουλος, που συνέταξε για το κείμενο, αναφέρει αυτολεξιτά εξής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναγιώτης Γρηγόπουλος πρόκειται να καταθέσει σχετική καταγγελία στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της Ένωσης Συντακτών, ενώ ήδη έχει ενημερώσει για την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε τόσο τον πρόεδρο της ΕΣΥΕΠΗΝ, Κυριάκο Κορτέση, όσο και τους προέδρους των δύο πειθαρχικών συμβουλίων. Και συνεχίζει. Ο ίδιος ο Παναγιώτης Γρηγόπουλος, στη σχετική ερώτηση του site για το επεισόδιο, αρνήθηκε να κάνει το παραμικρό σχόλιο ή να δώσει έκταση στο γεγονός, σημειώνοντας ότι ό,τι συνέβη είδαν και οι συνάδελφοί μου και οι υπόλοιποι που ήταν αυτόπτες και αυτοί κοημάρτυρες, έχοντας υποχρέωση να προασπίσω τη μεγάλη και λαμπρή ιστορία της Ενώσεως Συντακτών και ταυτόχρονα το ρόλο του λειτουργήματος του δημοσιογράφου, δεν πρόκειται να προβώ σε κανένα σχόλιο ή δημοσιοποίηση του γεγονότος. Θα απευθυνθώ αρμοδίως όπου προβλέπετε. Θα παρακαλούσα θερμά, γράφει, να μην γίνει καμία δημόσια αναφορά του γεγονότος. Και τώρα έχετε το κορυφαίο. Ο ίδιος ο Παναγιώτης Γρηγόπουλος γράφει: το site σέβεται απόλυτα την επιθυμία του γνωστού και έγκριτου δημοσιογράφου, πλην όμως έχει από την άλλη υποχρέωση να δημοσιοποιήσει το γεγονός, αφού αυτό έχει αποκτήσει και πολιτικό χαρακτήρα, μια και έγινε στο πλαίσιο μιας συνέντευξης τύπου, μιας παράταξης του επιμελητηρίου. Και στο τέλος το site καταλήγει: οι απόψεις του ιστολογίου δεν συμπίπτουν απαραίτητα με το περιεχόμενο του άρθρου. Ας θυμηθούμε τώρα τι ακριβώς έγινε. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Κρίκης είχε τελειώσει την τοποθέτησή του με αφορμή την ερώτηση που έκανε ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Φλαμής σχετικά με το debate που ακυρώθηκε στον υποψήφιο του επιμελητηρίου. Όπως θα δείτε στο βίντεο, ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Γρηγόπουλος δείχνει να μην θέλει να υπάρξει απάντηση στην ερώτηση και λέει πως όλα απαντήθηκαν σε ένα δελτίο τύπου. Και αν κάποιος κύριος ή κυρία θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα, παρακαλούμε. Για το debate, αρχικά. Έχουμε βγάλει και ανακοίνωση για το debate. Για το debate, ναι, να απαντήσω. Προς τιμήν του, ο κύριος Κρίκης απαντά. Ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Φλαμής συνεχίζει με ερωτήσεις και τότε το λόγο αντί για τον κύριο Κρίκη παίρνει ο Παναγιώτης Γρηγόπουλος. Η πρότασή μας λοιπόν ήταν τότε να αναλάβει η Ένωση Συντακτών να ορίσει τους δημοσιογράφους και αν αυτό δεν είναι το δυνατόν. Αυτό δεν γίνεται σε κανένα debate του κόσμου. Εντάξει, να απαντήσει. Μόνο που δεν κάνουμε διάλογο. Σου παρακαλώ πάρα πολύ. Τι μιλάτε. Σου παρακαλώ πάρα πολύ. Απαντάει να σεβαστεί τον κύριο Κρίκη και απαντάει. Δεν κάνουμε συνέντευξη. Δεν κάνουμε συνέντευξη εδώ πέρα. Να σέβεσαι, παρακαλώ. Άφησε τον άνθρωπο να απαντήσει και όταν τελειώσει συμπληρώνει την ερώτηση. Δεν κάνουμε εδώ πέρα. Δεν είναι εκπομπή εδώ πέρα. Κύριε Κρίκη, θα σεβαστεί του συναδέλφου, παρακαλώ. Δεν κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα. Ας τον άνθρωπο να ολοκληρώσει τη σκέψη του και μετά συμπληρώνει την ερώτησή σου. Συμπληρώνει την ερώτηση. Τι είναι αυτό τώρα θέατρο που κάνουμε εδώ πέρα. Συγγνώμη. Η συνέχεια ήταν άκρως επεισοδιακή. Φλαμής και Γρηγόπουλος αρπάχτηκαν άγρια, εκτός βέβαια συνέντευξης τύπου. Η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Φλαμής εκτόξευσε και αρκετά γαλλικά στον Παναγιώτη Γρηγόπουλο, τα οποία κόβονται από το επίμαχο βίντεο λόγω Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον.